η Σχολή Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και το Διεθνές Επιμελητήριο Μηχανικών Πετρελαίου ανακοίνωσαν την αναγόρευση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου ως επίτιμου μέλους του Society of Petroleum Engineers. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο φουαγέ του Μεγάλου Αμφιθεάτρου της Πανεπιστημίου Πολυκαβάλας την Παρασκευή 5 Μαΐου στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Η ομιλία του Υπουργού περιγράφεται με τίτλο «Η γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδος στον ενεργειακό τομέα». Καταρχήν να πούμε ότι το Διεθνές Επιμελητήριο Μηχανικών Πετρελαίου της Ελλάδος έχει έδρα την Καβάλα. Αυτό είναι ένα επιμελητήριο το οποίο πάει πάρα πολύ πίσω στον χρόνο, δηλαδή ξεκίνησε το 1871 στην πολιτεία της Φιλαδέλφειας, στην Πενσιλβάνια δηλαδή. Και συνέχεια το 1957 ιδρύθηκε, τη έδρα του είναι στον Ντάλλας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εμείς από το 2013 είμαστε μέλη, άρα έχουμε συμπληρώσει δηλαδή 10 χρόνια αυτού του επιμελητηρίου εδώ στην Ελλάδα. Τώρα, γιατί είναι σημαντική αυτή η εκδήλωση για μας, τουλάχιστον όπως το καταλαβαίνω. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει έναν ηγετικό ρόλο στον τομέα της ενέργειας και πρέπει να έχει έναν ηγετικό ρόλο. Και ειδικότερα η Καβάλα είναι ένα σταυροδρόμι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους υδρογονάνθρακες, όχι μόνο ιστορικό εξαιτίας των πετρελαίων του Πρίνου, αλλά και καθημερινό, δηλαδή και μάχημο σταυροδρόμι. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε το στίγμα ότι είμαστε εδώ, ότι τα σχέδιά μας σε ό,τι αφορά τους υδρογονάνθρακες, οι προθέσεις μας είναι προθέσεις στις οποίες στηρίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο για μας, όχι μόνο για την Ελλάδα και την περιοχή μας, αλλά και για το Society of Petroleum Engineers, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι αφορά την ενέργεια είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά... πολλές φορές δημιουργεί αντιθέσεις, αντιπαλότητες. Έχει δηλαδή αρκετά στοιχεία γεωπολιτικής, στρατηγικής και αντίληψης των πραγμάτων. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι η κίνηση αυτή είναι κίνηση κρίσιμης σημασίας. Να πω ότι τη σχεδιάζουμε πολύ περισσότερο από ό,τι φαίνεται, γιατί υπάρχουν διάφορες λεπτομέρειες οι οποίες αναλυθούν από τα κεντρικά τα οποία είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταφέραμε και τα λύσαμε. Να πω ότι θα υπάρχει μήνυμα από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΣΠΕ, ο οποίος είναι ο κύριος Μέτχατ Καμάλ, και πιστεύω ότι έχει μια σημειολογία η οποία είναι διαφορετική και σημαντική. Όχι μόνο για την πατρίδα μας και για την πόλη μας μαζί. Μάλιστα. Αντίστοιχα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα αναπτύξει και το θέμα της γεωστρατηγικής σημασίας της Ελλάδος, έτσι. Όχι μόνο θα το αναπτύξει, αλλά θα πρέπει να μας δώσει και όλο το φάσμα των διαδικασιών σε ό,τι αφορά την έρευνα, την εκμετάλλευση, οτιδήποτε αφορά τον ενεργειακό τομέα. Να πω ότι σε ό,τι αφορά τον αμυντικό τομέα υπάρχει μια συνεπής πολιτική από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη και νομίζω ότι την υπηρέτησε ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος με μεγάλη συνέπεια προς αυτή την κατεύθυνση.